ενώπιον τη Προέδρου τη Δημοκρατία Κατερίνα Σεκελαροπούλου για την τελετή διαβεβαίωση θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη ο νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτη Ευγένειο, γεγονό που, όπω εξήγησε ο Επίσκοπο Κνοσού, ανοίγει το δρόμο για την τελετή εθρόνηση το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στον Άγιο Μινά. Η διαβεβαίωση θα λάβει χώρα το μεσημέρι τη Τρίτη, 1η του μηνό Φεβρουαρίου. Στη μία το μεσημέρι, ο Σεβασμιότατο θα δώσει τη διαβεβαίωσή του ενώπιον τη Προέδρου τη Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι οριστικοποιείται η ημερομηνία της ενθρονήσεως του Σεβασμιωτάτου το Σάββατο 5 του μηνός Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι εδώ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά. Σε αντίθεση με το τελετουργικό που ακολουθήθηκε στην ενθρόνηση του Ειρηνέου, που η υποδοχή του νέου Αρχιεπισκόπου είχε γίνει στην είσοδο τη πόλη από τη Χανιόπορτα, με βάση την ανάγκη τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό, η υποδοχή θα γίνει στι 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, στον άβλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά. τα πράγματα θα γίνουν τώρα τα προβλεπόμενα εδώ, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού μας Ναού, όπου στην Εξέδρα ο Δήμαρχος Ιρακλείου θα υποδεχθεί κατά την τάξη το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, εκείνο θα αντιφωνήσει και έπειτα θα εισέλθουν στον Ιερό Ναό για την ακολουθία της ενθρονήσεως και τις κατάλληλε προσφωνήσεις και την ενθρονιστήρια ομιλία του στο τέλος. Μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό δεν θα μπορούν να μπουν πιστοί, ενώ τα άτομα που θα εισέλθουν θα έχουν ατομική πρόσκληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο νέο Αρχιεπίσκοπος δεν θα δεχθεί τι ευχέ των πιστών, καθώ σύμφωνα με τον Επίσκοπο Κνωσού, το απόγευμα του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου, μετά τη λειτουργία στον Άγιο Τίτο, θα δεχθεί του πιστού και τι ευχέ, όπω και μετά το συλλήτουργο την Κυριακή το πρωί 6 Φεβρουαρίου, στον Άγιο Μινά. Για να δώσουμε τη δυνατότητα στου ανθρώπου να ευχηθούν στον νέο Αρχιεπίσκοπό μα. Το απόγευμα του Σαβάτου ο Σεβασμιότατος θα τελέσει τον εσπερινό στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στι 6 το απόγευμα του Σαββάτου, καθώ και το πρωί τη Κυριακή, 6 του μηνό Φεβρουαρίου, θα τελέσει αρχιερατικό συλλήτουργο εδώ στον ιερό Μητροπολιτικό μας ναό και θα έχει αμέσω μετά το τέλο τη λειτουργία τη δυνατότητα να μείνει όσο χρειαστεί για να χαιρετήσει όλους τους ανθρώπους, τηρουμένων των μέτρων και των αποστάσεων, χωρίς να γίνει συνοστισμός, καθώς κανένας και πρώτος ο Αρχιεπισκοπός μας δεν επιθυμεί να γίνει τούτο το εκκλησιαστικό γεγονός αιτία διασποράς του κορονοϊού ή κατηγορίας της Εκκλησίας από κάποιες λανθασμένες εικόνες που θα παρουσιαστούν. Την ερχόμενη Κυριακή το πρωί, ο νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτη θα αποχαιρετήσει το πίμνιο τη Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνη και Αυλοποτάμου, του οποίου υπήρξε επιμενάρχη για 12 περίπου χρόνια. Ανήμερα τη εορτή των τριών ιεραρχών, θα τελέσει τη θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό των Εσωδίων τη Θεοτόκου και θα παραστεί στη λιτανεία των ιερών λιψάνων των τριών ιεραρχών γύρω από το Μητροπολιτικό Ναό, κλήτο του οποίου είναι αφιερωμένο σε αυτού. Ο Σεβασμιότατο θα τελέσει εκεί στο Ρέθυμνο την τελευταία του θεία λειτουργία. Για να αποχαιρετήσει με τον τρόπο αυτό το πίμνιό του, τον λαό του Θεού και τον ιερό του κλήρο, του συνεργάτε του. Και έτσι, η επόμενη Κυριακή Πρώτα ο Θεό θα είναι η πρώτη του θεία λειτουργία εδώ, στη νέα έπαλξη που τον έταξε η Εκκλησία στι νέε του ευθύνε. Ήδη για την τελετή ενθρόνηση έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να παρευρεθούν ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία, ο Πρόεδρο του Κινήματο Αλλαγή, εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων Πατριαρχείων.